Δεν έχω γνωρίσει ακόμα την κόλαση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι περίπου αυτό που συνάντησα στο Ρίο Τζανέιρο. Ο Σταύρος Κυριόπουλος περιγράφει στον Sky πώς βίωσε το χειρότερο καύσωνα στην ιστορία του Ρίο Τζανέιρο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μπορεί το θερμόμετρο να έδειχνε 42 βαθμούς Κελσίου, όμως λόγω της έντονης υγρασίας η αίσθητη θερμοκρασία είχε φτάσει τους 62,3 βαθμούς. Ήταν δύσκολο να αναπνέψω. Πραγματικά αισθανόμουν σε ένα φούρνο μέσα. Δεν άντεκες να μείνεις στον δρόμο, έπρεπε να μείνεις κάπου με air condition. Στους 53 βαθμούς έφτασε η αίσθητη θερμοκρασία και στο Σάο Πάολο. Ο καρδιολόγος Θεοφάνης Κωνσταντινίδης που ζει εκεί εξηγεί πώς αυτές οι ακραίες κλιματολογικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε έξαρση κρουσμάτων από ιούς που μεταδίδονται από έντομα. Όπως είναι η Ζίκα, όπως είναι το Σικονγκούνια και τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ γιατί μετά από τις μεγάλες θερμοκρασίες έχουμε δυνατές πλημμύρες. Στο νοσοκομείο έχουμε αρκετούς ασθενείς οι οποίοι έχουν επιπλοκές. Preocupante porque onde tá até onde vai, né? Para onde isso tá caminhando. Μήπως αυτό είναι το μέλλον και της Αθήνας. Ήδη η μέση θερμοκρασία στην ελληνική πρωτεύουσα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει ανέβει τουλάχιστον κατά 2 βαθμούς σε σχέση με την περίοδο 1961-1990. Ταυτόχρονα έχει τριπλασιαστεί ο αριθμός των επεισοδίων καύσωνα και των θερμών ημερών. Μετά το 1990 ήδη εμφανίζονται κατά μέσο όρο 10 μέρες το χρόνο με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 37 βαθμούς, όταν την προηγούμενη 30 ετία ήταν λιγότερες από 3 μέρες για κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα δεν θα γίνει ούτε Σαχάρα ούτε Βραζιλία. Οι θερμοκρασίες μπορούν να ανέβουν και κατά 3 βαθμούς Κελσίου σε περίπου 20-25 χρόνια από σήμερα, όμως δεν θα φτάσουμε στα σημεία να γίνει η Αθήνα Σαχάρα ή να έχει τις θερμοκρασίες της Βραζιλίας. Διότι κατά κανόνα το καλοκαίρι έχουμε χαμηλή σχετική υγρασία και φυσικά όταν εμφανίζονται και τα μελτέμια, αυτά είναι ιδιαίτερα ευεργετικά γιατί μειώνουν αυτή την αίσθηση της θερμικής δυσφορίας. Δυσφορία που όμως θα είναι υπαρκτή, δεδομένου ότι οι μέρες με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου ίσως αυξηθούν ακόμη και κατά 52%.